Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και σε εδώ συνεντεύξεις μου είχα τονίσει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάει σε περιοχές που κάποιοι εδώ στην Ελλάδα ισχυρίζονταν ότι θα είναι μέσα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, σε εκχωρημένα θαλασσοοικόπεδα, ή θα πήγαινε, ξέρω εγώ, προς το τουρκολιβικό μνημόνιο ή κάτι τέτοια. Αυτά είναι ακραία πράγματα. Κοντά στο Κασελόριζο ή κάτω από την Κρήτη, στη γραμμή εκείνη η οποία είναι... Ακριβώς. Εγώ έλεγα αυτή ότι θα πάει μέσα μεταξύ των κατεχομένων περιοχών της επαρχίας Κερίνιας, δυστυχώς από το 1974, και της απέναντι τουρκικής αρτογραμμής του κόλπου της Ατάλιας ή του κόλπου της Μερσίνας. Και αυτό το έλεγα γιατί δεν είναι τα πράγματα τα ίδια με το 2020. Εδώ υπάρχει Ουκρανία, εδώ υπάρχει πόλεμος, εδώ υπάρχει ένταση της Δύσης με τη Ρωσία που θα πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις προσεχώς. Εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία, όπως ξέρω, τουλάχιστον από επικοινωνία που είχα και με στρατιωτικούς και με πολιτικούς υπεύθυνους του ΝΑΤΟ, έστειλαν μήνυμα τα τελευταίες 2-3 εβδομάδες στον Ερντογάν να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να μην προκαλεί Ελλάδα-Κύπρο, να ασχολείται πιο πολύ με την Ουκρανία και τις ρωσικές απειλές. Γι' αυτό και μπορώ να σας πω σαν πληροφορίες, πρώτον, ότι στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στην οποία παρευρέθησαν και υπουργοί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν παρατηρητές, μεταξύ αυτών και ο κύριος Δένδιας. Τσαβουσουρού και ο κύριος Δένδιας, και βεβαίως ο Μπλίνκεν, ο οποίος σήμερα είναι στο Κονγκό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα ταξίδι έτσι, σε αφρικανικές χώρες κρίσιμες για την ασφάλεια του πλανήτη, για πολλά πράγματα. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό, ότι μίλησε με τον Τσαβουσουρού επί μία μισή ώρα πριν αναφορήσει για τη Μανίλα των Φιλιππίνων, αναφέρομαι την προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και συνεπώς έστειλε το μήνυμα, ένα, προς τους Τούρκους. Δεύτερον, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, που χθες ήταν στην Στουτγκάρδη, έστειλε το μήνυμα στον ΑΚΑΡ και στον αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι κοιτάξτε, προέχει η ενότητα του ΝΑΤΟ, δεν θα τολμήσει καμία χώρα να σπάσει το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς του είπε, και συνεπώς και τα όσα προβλέπετε για την Ανατολική Μεσόγειο, να καταλάβετε ότι δεν προέχει αυτή η περιοχή και προέχει η Ουκρανία και ακόμα και η περίπτωση Κίνας Ταϊβάν. Το τρίτο, το πιο σημαντικό όμως, από πληροφορίες που έχω και είναι επιβεβαιωμένο απόλυτα, ότι ο αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ο νέος στρατηγός, ο Κρίστοφερ Κάβολη, ο Αμερικανός, πήρε στον ΑΚΑΡ προχθές το βράδυ από το ΝΑΤΟ και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουρέλ, και τους είπε: αύριο θέλω να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ησυχία στη συγκεκριμένη περιοχή για αρκετό διάστημα. Αφήστε τα λεκτικά και τα εμπριστικά, αλλά από την άλλη πλευρά μην υπάρξει καμιά αναστάτωση στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Κατόπιν τούτου, συμπερασματικά, υπήρξαν και παρεμβάσεις από τον επίτροπο Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον προσωπικό φίλο του Ερντογάν, αυτή είναι η αλήθεια, σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέτρο Σάντσεθ, καθώς επίσης και από άλλους. Δεν ξέρω τι έγινε από πλευράς Γαλλίας. Η Ιταλία δεν πιστεύω ότι έκανε παρέμβαση, γιατί έχει προεκλογικές δυσχέρειες. Κατόπιν τούτου, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό τις τελευταίες εβδομάδες. Άρα το μεγάλο γεγονός είναι η Ουκρανία και οι εξελίξεις στο μέτωπο, που δεν είναι μόνο στο μέτωπο εξελίξεις, είναι γεωστρατηγική κινητικότητα απίστευτη. Λες και μόλις έχει τελειώσει ή είναι να τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή είναι μια τρομερή κινητικότητα σε κάθε επίπεδο. Πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί δείχνουν ενδιαφέρον για την Αφρική. Βεβαίως. Το οποίο είναι πολύ κρίσιμο. Και για την Νότια Ασία τελευταία αναφέρομαι, πέραν της διένεξης Κίνας-Ταϊβάν για τα στενά της Ταϊβάν. Πέραν η συνάντηση αυτή της Καμπότζης, έτσι για να έχουν μια εικόνα έστω με επικεφαλίδες οι ακροατές μας, ήταν... Ήταν η συνάντηση των κρατών της ΑΣΕΑΝ, δηλαδή των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με δύο λόγια, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μαλαισία, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη. Όλοι όσοι τρέμουν εκτός Κίνας, Ινδίας και Πακιστάν, έτσι, ναι. Ακριβώς, ναι, και επειδή με την Κίνα αυτοί έχουν προβλήματα, και το Βιετνάμ βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και μετά την εκδίωξη των Αμερικανών είχε πόλεμο με την Κίνα. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και άνθρωποι στην περιοχή. Ας πούμε αυτά τα που παρακολουθούμε, Στέφανε, να σου πω το εξής χαρακτηριστικά. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων 30 κρατών Ασίας, Ειρηνικού, πλην Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας είχαν μεγάλη συνάντηση, αρχηγοί ΓΕΘΑ, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ένα. Την προηγούμενη, σήμερα νομίζω τελειώνει, 12ήμερη επίσκεψη της δεύτερης μετά τον Μπλίνκεν, αναπληρωτής
η Υπουργός των Εξωτερικών, η κυρία Σέμαν, η οποία επισκέφθηκε όλα τα νησιωτικά συμπλέγματα του Ειρηνικού και ούτε λίγο την πουλή θύμισε πριν από 80-82 χρόνια τι έγινε με τις μάχες κατά του Ιαπωνικού μιλιταρισμού. Είναι δηλαδή τόσο στο μάτι και η περίπτωση του Ειρηνικού και η παρακολούθηση του πυρηνικού προγράμματος της Βορείου Κορέας ενδέχεται στους επόμενους δύο μήνες να κάνει νέα πυρηνική δοκιμή. Οι πληροφορίες τουλάχιστον από την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία δεν είμαι εγώ εκεί για να ξέρω ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι τα δύο θα μέτωπα συν το Κόσοβο, το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί 1η Σεπτεμβρίου αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά τα θέματα που δημιούργησαν τις παραξηγήσεις προχθές, θα επανέλθουν στο προσκήνιο. Έκανα ένα ταξίδι, τώρα το δεν το έχω πει για δημόσια, τις τελευταίες μέρες πριν επικοινωνήσουμε την τελευταία φορά, για δύο ημέρες και στην Πρίστινα και πήγα λίγο και στα όρια της Μητρόβιτσα, γιατί στο Κόσοβο στη ζωή μου έχω πάει 11 φορές, το λέω πάντα, και το ξέρω από πάνω μέχρι κάτω και δεξιά έως αριστερά. Και είδα αυτή μία, δεν είδα κάτι το πολεμικό, μακριά από όλους τέτοιες σκέψεις, αλλά είδα αυτή μία εντάσεις οι οποίες σε, ας πούμε, πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο και το γεγονός. Ναι, φαίνεται πολλές φορές το πώς οι άνθρωποι παίρνουν ψωμί από τον ίδιο φούρνο. Όταν βράζει το. Σέρβι, όταν βράζει. Τώρα αυτό πρόβλησα. Γιατί συμβαίνει, πιστεύετε ότι υπάρχει ερεθισμός? Κοίταξε, σε ρωσική, θα λέει κανείς, επιρροή, δυτική, αν μου επιτρέπει κανείς την έκφραση, υπάρχει. Εγώ μίλησα και στην Πρίστινα και με κάποιους εκπροσώπους και τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πω το ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ παίρνει πιο διαφορετική άποψη. Αλλά ας πούμε, εγώ παίρνω τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει τουλάχιστον πολιτική και νομική ευθύνη στο Κόσοβο από το 1999. Είδα μια εικόνα ότι τουλάχιστον, εντάξει, και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί τώρα είναι γνωστοί με την αντιρωσική συμπεριφορά τους, αλλά είδα μια εικόνα ότι ευθύνει τη Ρωσία. Το λένε ευθέως, κυρίως διάφοροι. Βέβαια, ο Ούγγρος υποστράτηγος διοικητής της KFOR, επειδή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, έχει μια πιο, δεν θα έλεγα, αρνητική άποψη, αλλά παρακολουθεί την κατάσταση και προφανώς τώρα ο ανατολικός διοικητής θα πει 28 χώρες διοικεί, 3.770, μου έκανε και μια ενημέρωση γρήγορη γιατί βιαζόταν να επισκεφθεί κάποιες περιοχές. Προσπάθησα, δεν είχα τον χρόνο να επισκεφθώ λίγο τα μοναστήρια, γιατί έχω πάει και στο παρελθόν και στην Κρατσάνιτσα και στο Πρίζιν και τα λοιπά και στο Πέτς, αλλά δεν είχα αυτή τη χρονιά γιατί δεν με βόλευαν και οι πτήσεις. Θέλω να καταδείξω ότι υπάρχει μια κινητικότητα με την Ελλάδα, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ιδιαίτερα σε εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Υπάρχουν Αλβανοί Κοσοβάροι οι οποίοι είχαν εργαστεί εδώ στο παρελθόν, φάγαν ψωμί από εμάς, οι οποίοι έχουν μια σχετική εκτίμηση για την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλα ψεύτικα προς Θεού. Αλλά το θέμα είναι ότι το βλέπω το Κόσοβο με ανησυχεί πιο πολύ πολιτικοκοινωνικά και βεβαίως το θέμα μεταξύ της σερβικής μειονότητας απάνω στο Σβέτσαν, στο Λεπόσεβατ, στη Βόρεια Μητρόβιτσα και στο Ζόμπικ Ποτόκ. Δηλαδή τις τέσσερις μήνυ επαρχίες οι οποίες έχουν προβλήματα με τους Αλβανούς. Ο στόχος της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας έχει επιτευχθεί από τους Δυτικούς. Δηλαδή τώρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έτσι, έχουμε μια 20ετία περίπου. Έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η σπασμένη παλιά Ιουγκοσλαβία έχει πετύχει το σχέδιο της Δύσης και των Ευρωπαίων όταν η μεγάλη αρκούδα κοιμόταν ακόμα? Κοίταξε, αυτό είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα τώρα. Σας πω το εξής, σε Σλοβενία, Κροατία, επειδή μιλάμε χώρες οι οποίες πολλές φορές έχω επισκεφθεί, είτε λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε σεμινάρια, είτε του ΝΑΤΟ, αλλά και από τα Ηνωμένα Έθνη στο παρελθόν, από την ΟΝΜΙΚ στο Κόσοβο, θα πω το εξής, ότι σε κάποιες χώρες επειδή πάνε καλά, δηλαδή η Κροατία, η Σλοβενία και μάλιστα σαν είδηση σήμερα ο Σλοβένιος πρωθυπουργός είναι επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας στην Τουρκία και θα τον δεχτεί και ο Ερντογάν. Θέλω να πω ότι μεγάλες χώρες όπως εντάξει, η Σλοβενία, η Κροατία, πιο, ας το πω, πολιτισμένες, πέστε το έτσι, κέντροευρωπαϊκές. Πιο κοντά στη Δύση. Πιο κοντά, ναι. Δηλαδή δεν είναι πολύ ισχυρό το φιλοευρωπαϊκό και φιλονατοϊκό πλέγμα. Δηλαδή, τώρα ορισμένες χώρες κάτω, οι οποίες είναι σε δύσκολη φάση, δηλαδή οι Σκοπιανοί, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο. Εντάξει, το Κόσοβο πίσω δεν το έχει αναγνωρίσει η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία. Εντάξει, το έχουν αναγνωρίσει 109 χώρες, τι να κάνουμε. Προφανώς η Ρωσία λόγω έκθεσης της Κίνας μετράνε από κάποιες μικρότερες χώρες της Αφρικής. Δεν το συζητώ αυτό, αλλά βλέπω ότι θεωρούν ότι δεν μπορούν να πράγματα. Κάνουν πολλά οι Ρώσοι, δηλαδή, και να θέλουν να κατέψουν πολλά πράγματα. Δεν μπορούν. Πολλά, έχουν βέβαια μια αναφορά. Βλέπουμε στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, ότι η κρίση πολιτική έχει υπόβαθρο. Υπάρχει μια ρωσοφιλία έντονη σε αυτές τις πρώην
ανατολικές χώρες ή αυτές που εφάπτονται. Ιδιαίτερα η Βουλγαρία, ναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Ρουμανία και η Πολωνία δεν το έχουν αυτό. Όχι, δεν το έχουν. Δεν το έχουν, όχι. Αλλά η Βουλγαρία παρουσιάζει πρόβλημα. Δηλαδή, εξαιτίας της Ρωσίας, αποχώρησε από τον τετρακομματικό σχηματισμό πολιτικό και έχουμε αυτή τη μεταξέλιξη. Θα δούμε πώς θα πάνε, έχουν νέες εκλογές και η Ιταλία. Κύριε Δρούγκο, ο κόσμος συνεχίζει στην ευρύτερη περιοχή μας που είναι η θερμή μαζί με την Ταϊβάν. Έτσι. Αν κανείς θεωρήσει θερμές περιοχές, είναι η Ουκρανία, η λεκάνη της Μεσογείου και η Ταϊβάν. Ναι, βέβαια. Μην ξεχνάμε αυτήν ότι στην Ουκρανία χθες ήταν το 18ο πακέτο, θα σου πω απλώς ένα νούμερο, το 18ο πακέτο της Αμερικανικής Στρατιωτικής Βοήθειας. Όταν από την κατάληψη της Κρυμαίας μέχρι να ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου ο πόλεμος στην Ουκρανία, τρέχοντος έτους, ήταν μόνο 2,1 δις δολάρια η τότε βοήθεια αμερικανική. Τώρα είναι αυτή τη στιγμή 9,8 δις δολάρια. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά σε όπλα. Πολλά. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και μάλιστα όπλα άμυνας πυραυλικά, δηλαδή το πυροβολικό είναι αυτή τη στιγμή που βεβαίως, ενισχύεται. Γιατί απόδειξε ότι χθες χτυπήσανε και τη βάση του Σάκη στην Κρυμαία με μακράς εμβέλειας πλήγματα οι Ουκρανοί. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην νότια πλευρά της Ουκρανίας, δηλαδή στην περιοχή της Χερσόνας, δηλαδή βόρεια της Κρυμαίας, για να καταλάβει ο κόσμος γεωγραφικά, και ένα κομμάτι της επαρχίας Ζαπορίζια κοντά στον πυρηνικό σταθμό των μεγαλύτερων της Ευρώπης της εταιρείας Enerodar. Άρα θεωρώ, αν το πω καλύτερα, Eneratom, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει θέμα, σίγουρα. Επίσης είδα χθες το βράδυ, και αυτά εντάξει το είναι και άλλα τρέχοντα θέματα στην πατρίδα μας, ότι ο πρωθυπουργός της Φιλανδίας, Σάρα Μαρίν, είπε από σημείο ότι πρέπει να κόψουν να έρχονται Ρώσοι τουρίστες της χώρας μας. Αυτή ήταν και το βράδυ αργά. Έχουν αρκετούς, γιατί είναι γείτονες, έτσι. Άρα αντιλαμβάνω ένα αυτό. Και μας είπε το βράδυ η Λιθουανός πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Εστονίας ταυτίστηκαν ότι αυτές οι τρεις χώρες θα φέρουν το θέμα στην προσεχή σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ότι δεν μπορεί να σκοτώνεται στην Ουκρανία Ρώσους κόσμος, λέει, και να καταδαφίζουν την περιοχή. Και εμείς να δεχόμαστε τουρίστες. Ακριβώς. Τώρα αυτό πιάνει σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα τις βόρειες, επειδή τις έχω ζήσει ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές, Πολωνία, Βαλτικές, πιάνει. Άρα, όπως, ναι. Για να γυρίσουμε, κύριε Δρούγκο, εδώ στη γειτονιά μας, βλέπετε μια πιο, το μέτριο σενάριο. Ναι. Στην αντιπαράθεση Τουρκίας και Ελλάδος στη θάλασσα και στα ερευνητικά. Αυτό σημαίνει ότι οι Κύπροι έχουν χρόνο. Ναι, βέβαια, εμείς συνάμε έχουν ενισχυμένο γεωτρυπτικό στόλο. Δηλαδή κάποτε λέγαμε σιγά τα γεωτρύπανε και ποιος ξέρει να τα δουλεύει. Σήμερα οι Τούρκοι έχουν δυνατότητες να προχωρήσουμε τεχνολογία υψηλού επίπεδου. Στο θέμα των γεωτρήσεων και με το αυτό που πήραν από την Νότια Κορέα, πολύ σωστά τα λες, και με δύο Μπαρμπαρός, Χαριτίν Πασά και ο Ρουκ Ρέις, και με τα τέσσερα γεωτρητικά, ενώ σαν το Γιαβούζι, το Αμπδουλχαμίτ Χάν ή ξέρω εγώ το Φατίχ και το άλλο, θεωρεί το κανόνι. Άρα θεωρώ αυστηνή ότι σε αυτό έχουν κάνει πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Να προσθέσω σαν είδηση ότι φεύγουν αύριο, νομίζω, Τούρκοι αξιωματικοί και διπλωμάτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν τον κρίσιμο γύρο σχετικά με τους αεροπορικούς εξοπλισμούς, δηλαδή συζητήσεις για κάνα 8ήμερο, 10ήμερο από ό,τι ξέρω. Είναι κάπως πιο θετικά για αυτούς και ίσως και η στάση τους αναφορικά με τα γεωτρύπανα να βοηθήσει λίγο την κυβέρνηση Biden και ίσως και να είναι και πιο ευέλικτοι οι Τούρκοι. Άρα η συνάντηση στο Σότσι μεταξύ Ιρανών, Τούρκων και τα λοιπά δεν φαίνεται να επηρέασε πολύ οικονομικο-εμπορικά και πυρηνικών συνεργασιών αναφορικά με τους αντιδραστήρες στο Ακουγιού. Σαφώς οι συζητήσεις στο Σότσι ενισχύσανε την Τουρκία και τους Ρώσους, ασυζητητοί. Στα θέματα της Βόρειας Συρίας όμως οι Ρώσοι είναι σε σύγκρουση με τους Τούρκους, διότι δεν θέλουν τέταρτη εισβολή των Τούρκων στην περιοχή κυρίως της Μαμπίτς, που είναι κάποιοι Ρώσοι στρατοκροφύλακες, να το πω εγώ, αστυνομικοί και κάποιες επίλεκτες δυνάμεις Ρωσίας. Εκεί δεν προχώρησε, γιατί αντιρρούν και οι Αμερικανοί βεβαίως, αντιρρούν και οι Γάλλοι σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Συρία και τις σχέσεις που θέλουν οι Τούρκοι να πούνε ότι έχει το PKK με το PYD και το YPG στη Βόρεια Συρία. Στο Συριακό δεν πήγαν καλά. Σε θέματα εμπορικο-οικονομικά και άλλα και πυρηνικής συμφωνίας που σωστά το θέτεις, ασφαλώς. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορέσαν και να δημιουργήσουν οι Ρώσοι πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Έχετε πληροφορίες για το Ακούγιο, θα είναι ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ρεύμα από μια εταιρεία η οποία θα είναι ρωσική εταιρεία και θα το πουλάει. Η εικόνα που έχω είναι ότι η κρατική εταιρεία Rosatom ρωσική αυτή τη στιγμή που κατασκευάζει
τα μεγάλα κομμάτια του Ακουγιού προφανώς θα έχει γύρω στο 50-50 ή 40-60, δεν αποκλείεται με τους Τούρκους. Δηλαδή βλέπουμε, ακόμα δεν έχουν, επειδή είναι ακόμα στον πρώτο αντιδραστήρα και επειδή είναι να γίνουν τέσσερις, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Μόλις γίνει και ο δεύτερος αντιδραστήρας του χρόνου, περίπου τα Χριστούγεννα του χρόνου, τότε επειδή προχωρά σχετικά γρήγορα, νομίζω από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα τα βάλει ο Ερντογάν. Μην ξεχνάμε έχει τις εκλογές και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι πατάει σε δύο βάρκες και δεν ξέρω πώς θα καθίσει η κατάσταση. Πάντως δηλαδή, το θέμα του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει κάνει σημαντική, θα λέει κανείς, υποχώρηση αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και στο σκανδιναβικό δίδυμο μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες και στο θέμα των, με παρέμβαση Biden να πάρει τα μπλοκ 70-72 F-16, εκτιμούμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα αυτά τα πράγματα λογικά θα έχουν λυθεί από πλευράς Δύσης με την Τουρκία.